Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Δραγάντης και είστε στο κανάλι Ελεύθερη Πένα στο YouTube. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον γνωστό καρδιολόγο και επικεφαλής του κινήματος Ελεύθερη Ξανά, Φέδων Βόβολη. Ο κύριος Βόβολης βρέθηκε χθες ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλησπέρα σας κύριε Βόβολη. Καλησπέρα κύριε Δραγάντη, καλησπέρα. Ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε λίγο με αφορμή τη χθεσινή σας παρουσία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά και όλα αυτά τα οποία ζούμε τους τελευταίους αρκετούς μήνες, θα έλεγα, τα οποία συνεχίζονται, κύριε Βόβολη. Καταρχήν, ένα σχόλιο για την χθεσινή παρουσία σας στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που από ό,τι μάθαμε έχει πάρει αναβολή όλη η ιστορία, έτσι. Συνεχίζεται, δεν είναι αναβολή. Κοιτάξτε, θεωρώ πως δεν θα έπρεπε καν να βρισκόμαστε εκεί. Δεν θεωρώ, όπως είπα και στους ανθρώπους μέσα, πείτε μου έναν λόγο που με εγκαλείτε. Ποιος είναι ο λόγος, ποιος μπορεί να με εγκαλέσει για ιατρική γνώμη. Νομίζω πως βρισκόμαστε χωρίς κάποιον λόγο. Να κριτικάρουν αυτά που έχω πει εγώ. Απαγορεύεται να κριτικάρουν αυτά που έχω πει. Ο κάθε γιατρός μπορεί να λέει αυτά που πιστεύει. Από εκεί πέρα, είμαστε σε μια εποχή περίεργη, σε μια εποχή που πλέον καθαρά σε μένα έχει πολιτικοποιηθεί το θέμα. Είναι πεντακάθαρο. Δηλαδή, όπως εξήγησα και στους ανθρώπους, υπάρχουν γιατροί από τη δική μας την πλευρά που λένε πράγματα που είναι δυνατά πολύ, με λόγο και με στόμφο. Κανείς δεν εκλήθη προφανώς. Και καλώς δεν εκλήθη, να το πούμε ίδιος. Εγώ βέβαια εγκαλούμε για απλές φράσεις, απλές κουβέντες, απλά και μόνο επειδή συγκεντρώνουμε τον κόσμο δίπλα μας, ενώ εκείνοι οι άνθρωποι δεν το συγκέντρωσαν. Σε αυτούς τους ανθρώπους μετράει μόνο ποιος συγκεντρώνει οι ανθρώπους, πόσους ανθρώπους επηρεάζει λοιπόν. Άρα είναι πολιτική καθαρά η δίωξη και προχωράμε. Βλέπω ότι απέναντί σας είναι ένα, στη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι ένα βαρύ πυροβολικό, να το πω έτσι, από άτομα τα οποία τους τελευταίους μήνες βλέπουμε συνέχεια στις τηλεοράσεις, έχουν μετατραπεί σε τηλεοπτικοί αστέρες, επιτρέψτε μου την έκφραση, Μαγιορκίνης, Βασιλακόπουλος κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει έτσι από την άλλη πλευρά ένας φόβος. Πώς τον εκλαμβάνετε εσείς, γιατί όλοι αυτοί οι μάρτυρες κατηγορία? Θα πω το εξής, γιατί βγήκανε κάποια sites και θα μιλήσω, θα το γράψω σήμερα, σε μια ανακοίνωση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καν απέναντί μου. Έχει σημασία. Δηλαδή, ο ιατρικός σύλλογος κάλεσε ως μάρτυρες υπεράσπισης, δηλαδή για να δικαιολογήσουν κάποια πράγματα, να δουν αν πόσο αληθή είναι, τι συμβαίνει. Έτσι, κάλεσε τρεις ανθρώπους. Δεν έχει σημασία να βγαίνω στην τηλεόραση. Οι άνθρωποι, μάλιστα, αυτοί ήταν απόλυτα ευπρεπείς απέναντί μου και δεν είπαν κάτι το περίεργο. Άρα, οι άνθρωποι δεν ήξεραν το κατηγορητήριο, το βασικό. Γιατί εγώ μίλησα με τον κύριο Σύψη, μιλή. Για ποιο πράγμα σας κατηγορούν? Δηλαδή, υπάρχουν τέτοια πράγματα μέσα στην υπόθεση. Τους καλέσαν και έπρεπε να είναι. Όφιλα να είναι. Δηλαδή, δεν ήρθαν ούτε καν απέναντί μου. Τους κάλεσαν για να τους κάνουν ερωτήσεις για το θέμα το δικό μου. Αυτό έγινε. Υπόθηκε. Τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα? Τους ρώτησαν για κάποια πράγματα. Πώς είναι η θνητότητα. Δηλαδή, για πράγματα που λέγαμε εμείς. Ψάχναν να βρουν ποια είναι η αλήθεια. Το ψάχνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Πράγματα τα οποία είναι απλά. Δεν έγινε δηλαδή κάτι το περίεργο. Αν οι μάσκες. Όντως υπάρχουν έρευνες που προστατεύουν τα παιδιά, τέτοια πράγματα. Κυρίως στην περίοδο που γράφα εγώ, που δεν υπήρχε καμία έρευνα. Τέτοια πράγματα. Τους ρώτησαν πράγματα τα οποία είχα γράψει εγώ και τους ρωτούσαν απλά πού είναι η αλήθεια, κοντά, μακριά κτλ. Αυτά τους έλεγαν. Είναι ένα θέμα που θα έχει συνέχεια λοιπόν και η απόφαση μάλλον θα αργήσει να βγει. Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω πότε θα πάρουν απόφαση. Ας πάρουν όποια απόφαση νομίζουν. Έτσι κι αλλιώς θεωρώ πως είναι καθαρά πολιτικό. Όχι, θεωρώ, είναι πολιτικό το θέμα. Οπότε, εάν ισχύει αυτό που λέμε, εντάξει. Ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να πάρουν, προφανώς θα την προσβάλλουμε σε δικαστήρια. Διαβάζω σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης ο αρνητής Βόβολης. Αρνητής ανεβαίνεται, αρνητής κατεβαίνεται. Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνεται όλο αυτό, έτσι. Δεν το εκλαμβάνω. Το εκλαμβάνω απλά ότι από εδώ και πέρα δεν θα πιστεύω τα ΜΜΕ. Όταν εγώ ξέρω ποιος είμαι, αυτό σημαίνει ότι όταν γράφουν κάποιο πράγμα που δεν ισχύει, δεν θα τους πιστεύω και στα άλλα. Έχουν ήδη νομίζω εξευτελιστεί πολλά εξ αυτών, όχι όλα. Χθες, ας πούμε, βγήκαν όλα μαζί να γράψουν την ώρα που δεν είχαμε ξεκινήσει ότι αποδομούν το αφήγημά μου. Δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Δηλαδή, τους έδωσαν μία εντολή, βγάλαν την ίδια είδηση πολλά site μαζί, γιατί δεν μπορεί να έχουν ένα κοινό χέρι ο αρθρογράφος, έτσι. Και φυσικά έλεγαν ψέματα για ακόμη μια φορά. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν πέσει και οι θεματικότητες τους. Γι' αυτόν τον λόγο και στα κανάλια τα κεντρικά τα ΜΜΕ, το γιατί ειδήσεων πλέον τα βλέπει λιγότερος κόσμος, πολύ λιγότερος κόσμος. Γιατί πλέον λένε ψέματα τα οποία αποδεικνύουν. Μένα δεν με έχουν να πούν αρνητές και εγώ τους λέω εμβολιομανείς. Τι σημαίνει αυτό? Δεν λέει κάτι. Είναι χορηγούμενοι άνθρωποι. Έτσι. Χορηγούμενοι άνθρωποι δεν μας λέει το αρνητής, είναι μια χαζομάρα. Το γνωρίζουμε πλέον. Κύριε Βόβολη, ουσιαστικά είστε ο πρώτος γιατρός στην Ελλάδα που βγήκε με άποψη από τις πρώτες κιόλας ημέρες του κορονοϊού, εκφράζοντας αρκετούς προβληματισμούς
και εν πάση περιπτώσει μια αμφιβολία για όλα αυτά τα οποία ζούμε. Νιώθετε από τότε, από τις πρώτες σας τοποθετήσεις έως τώρα, να έχει μεγαλώσει αυτή η άποψη, ο κόσμος εν πάση περιπτώσει που είναι κοντά σας, που όντως πιστοποιεί ότι υπάρχουν αμφιβολίες και θέλει τον χρόνο για κάποια πράγματα? Το βλέπουμε. Αν και ξεκίνησαμε και οι άνθρωποι ήταν φοβισμένοι, ήταν ένα μικρότερο ποσοστό, έχει γίνει πλέον το ποσοστό τεράστιο. Το βλέπουμε αυτό. Και ο κόσμος που το καταλαβαίνει, και ο κόσμος που αμφισβητεί λογικά, αλλά πάνω απ' όλα και οι γιατροί, οι οποίοι δεν μιλούσαν και βγαίνουν και μιλούν. Δεν χρειάζεται πλέον να μιλήσω εγώ. Πλέον μιλούν και οι ίδιοι. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στο δημόσιο προτιμούν να μην εργαστούν από το να κάνουν κάτι που δεν ξέρουν. Έτσι. Που να κάνουν κάτι που δεν ξέρουν και τους υποχρεώνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Δεν το ξέρουμε και θέλουμε υποχρεώσεις, υποχρεωτικότητες. Άρα μιλούν και οι άλλοι πλέον. Ναι, γιατί το θέμα εδώ δεν είναι ότι ακυρώνουμε ένα εμβόλιο, έτσι, η άποψή σας. Το θέμα είναι ότι περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτό το νέο εμβόλιο το οποίο έχει μπει στη ζωή μας, έτσι. Άρα θέλουμε κάποιο χρόνο για να το εξακριβώσουμε. Ξέρετε πόσο πολύ θα ήθελα να είναι ένα καλό εμβόλιο? Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τόσο αντιεμβολιαστής. Τόσο πολύ. Θέλουμε τον χρόνο για να αποφασίσουμε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το θέμα μας είναι υποχρεωτικότητα στην προκειμένη περίπτωση. Και εσείς αυτό ακριβώς εκφράζετε από την πρώτη στιγμή, έτσι. Τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα, γιατί ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη αγωνία. Βλέπει ότι ολοένα και αυξάνονται οι υποχρεωτικότητες. Πού θα οδηγηθούμε, πώς βλέπετε τα πράγματα, κύριε Βόβολη? Είμαστε σε ένα πόλεμο προφανώς. Δεν μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι σε αναστολή επαορίστω. Βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο. Ουδής ξέρει τι θα γίνει. Θα ελπίζουμε να καμφθούν εκείνοι που πρέπει να καμφθούν. Δεν μπορεί να πάνε το λαό έτσι αυταρχικά. Γιατί αν το πάνε το λαό έτσι αυταρχικά, το μόνο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι να αποφασίσει ο λαός. Πάμε σε κάλπες. Για να δούμε, θα τους διατηρήσει στην εξουσία. Και με ποιο τρόπο. Νιώθετε όμως ότι η άλλη πλευρά, δηλαδή αυτοί που έχουν το γενικό πρόσταγμα και παίρνουν τις αποφάσεις, είναι ακαμπτοί? Έχει βάλει ένα στόχο και κινείται προς αυτόν χωρίς να κάνει πίσω? Ως την ώρα αυτή είναι άκαμπτη, αλλά ξέρετε, η πολλή ακαμψία σπάει απότομα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουν ελαστικότητα. Όταν δεν έχει ελαστικότητα, μπορεί να σπάσει απότομα και οριστικά και αμετάκλητα. Άρα θα πρέπει να προσέξουν την υφέρπουσα αλαζονία τους. Η μεγάλη ερώτηση αρκετού κόσμου είναι τι υπάρχει πίσω από όλα αυτά. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία ζούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Αυστραλία? Βλέπουμε πολύ σκληρά μέτρα, σκληρά lockdown, υποχρεωτικότητες, ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Ένα παράδειγμα έδωσα. Ή στη Γαλλία γίνεται το ίδιο. Γιατί γίνονται όλα αυτά, κύριε Βόβολη, κατά την άποψή σας? Δεν το ξέρουμε αυτό. Το έχουμε ξαναπεί ότι θα είναι συνωμοσιολογικό, αν πούμε κάτι, γιατί δεν το ξέρουμε. Yeah. Πιθανώς είναι ένα παγκόσμιο έλεγχο. Είναι προφανές ότι ένας παγκοσμίος, ένα τεστ ενός παγκοσμίου έλεγχου. Δεν το γνωρίζουμε όμως, άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα γι' αυτό. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι ότι μας φτάνει αυτό που βλέπουμε. Το δεν γνωρίζουμε το ότι για ποιο λόγο γίνεται ακριβώς, δεν σημαίνει ότι γίνεται και δίκαια και σωστά. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τους αριθμούς, έτσι. Δηλαδή, γίνονται όλα αυτά για το καλό της δημόσιας υγείας? Και τι σημαίνει δημόσια υγεία? Ποια είναι η επίπτωση του κορονοϊού, του συγκεκριμένου ιού στη δημόσια υγεία? Είναι τόσο τραγική, ούτως ώστε να καταφεύγουμε σε τέτοια πράγματα τα οποία ζούμε? Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, έτσι και η θνητότητα είναι συγκεκριμένη και όλα τα άλλα. Έχει καταστραφεί η δημόσια υγεία. Και η δημόσια υγεία και το εθνικό σύστημα υγείας έχει καταστραφεί. Δηλαδή είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Οπότε δεν μιλάμε ότι φτιάξαμε κάτι, δεν κάναμε κάτι. Απλώς τρομοκρατήσαμε τζάμπα τον κόσμο, χάθηκαν και ζωές, χάθηκαν και δουλειές, χάθηκαν και ψυχολογίες. Αυτό έγινε. Θα έπρεπε να είχαμε περισσότερες ΜΕΘ? Εννοείται πως θα έπρεπε να είχαμε περισσότερες ΜΕΘ. Και πολλά άλλα. Περισσότερες κλίνες, περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές. Χρόνια τα φωνάζουμε ότι αν γίνει κάτι δεν θα μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Και όντως συμβαίνει αυτό. Ναι. Δηλαδή κάπου νομίζω ότι το όλο βάρος έχει πέσει στα αστυνομικά μέτρα, όπως πολύ εύστοχα και εσείς έχετε πει, αλλά και πολύ ακόμα. Και όχι στο τι πρέπει να κάνουμε για να αναβαθμίσουμε την υγεία, έτσι, της ΜΕΘ, την πρωτοβάθμια, ίσως. Ναι. Αυτό έχω. Μια αστυνομοκρατία που δεν θα πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει ηπειθώ, μόνο ηπειθώ. Εάν πιστεί κάποιος, πίστηκε, και όχι αν δεν πιστεί, έχω και άλλο τρόπο, όχι. Γιατί αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος και αντιδρά αρνητικά. Άρα χρησιμοποίησαν όλους τους χειρότερους τρόπους που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Δεν έχουν πλέον πειθώ, έχουν χάσει το παιχνίδι, βάζουν ανθρώπους που δεν μπορούν να πείσουν και κάπου εκεί βρισκόμαστε.
Πότε βλέπετε να πηγαίνουμε σε εκλογές? Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν το γνωρίζουμε. Πολλοί το ρωτούν, αλλά ούτε οι ίδιοι το ξέρουν. Δεν το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός πότε θα πάμε σε εκλογές. Μπορεί σύντομα, μπορεί όχι σύντομα. Η απόφαση δική σας προφανώς να κατέβετε ως εκπρόσωπος κινήματος στις εκλογές έχει να κάνει με το ότι πιστεύετε, γιατί το έχω ακούσει, έχει τοποθετηθεί, ότι μόνο μέσω αυτής της οδού μπορούν να επιτευχθούν κάποια πράγματα, έτσι? Ναι, θεωρώ πως πολιτικά μόνο μπορεί να λυθεί αυτό, έτσι κι αλλιώς. Μόνο πολιτικά, διότι δεν βλέπω να μπορεί να λυθεί κάτι άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα πλέον στη χώρα μας που μόνο πολιτικά μπορούν, με την παρέμβαση των ίδιων των πολιτών. Νιώθετε ότι ο κόσμος είναι κοντά σας, βλέπετε τα ποσοστά σας να αυξάνονται, νιώθετε έτοιμος για αυτή την εκλογική μάχη όποτε και αν γίνει? Και είναι κοντά μας και είμαστε πάντα έτοιμοι. Αυτό είναι δεδομένο. Ότι είμαστε πάντα έτοιμοι είναι δεδομένο. Το πόσο κοντά μας είναι θα το δούμε στην κάρτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε και να πούμε και περισσότερα. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ και στα 12 το ίδιο. Χαιρετώ. Γεια σας.